χώρα μας, η κακοποίηση και ο τραυματισμός αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, δυστυχώς, είναι ακόμα πολύ συχνά φαινόμενα. Αν αποφύγουν τους κινδύνους, τα ζώα αυτά είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρουν μια νέα στέγη. Πώς όμως είναι η συνύπαρξη με ένα ζώο τραυματισμένο ή με κινητικά προβλήματα? Η Άντζελα και ο Τζίμι μας δείχνουν έμπρακτα πως όλες οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν. Με το Τζιμάκο ήμασταν μαζί με στο αυτοκίνητό μου, οδηγούσε ο αδερφός μου, παραμονή Χριστουγέννων, και πέρασε ένα αμάξι το κόκκινο και έπεσε πάνω μας με μεγάλη ταχύτητα. Με αποτέλεσμα να κάνει μεγάλη ζημιά στο Τζιμάκο, να έγινε κάταγμα στη μοδηλική στήλη, με αποτέλεσμα να παραλύσουν τα πίσω του πόδια. Κατευθείαν πήγαμε στο κτηνίατρο που εφημέρευε και έγινε χειρουργείο άμεσα. Ήταν ένα πολύ ωραίο χειρουργείο και, εντάξει, και επώδυνο. Είχε αφόρητους πόνους μετά από δύο μέρες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, εγώ ήμουν σε μεγάλο σοκ, δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει. Αλλά ευτυχώς αυτός από την τρίτη μέρα και μετά ήταν πάρα πολύ διάθετος. Δηλαδή, είχε ξεχάσει όλο αυτό το που του είχε συμβεί. Πιστεύω ότι με βοήθησε η συμπεριφορά του. Με το που είδα ότι είναι χαρούμενος και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη συμπεριφορά του πριν, μου έδωσε και εμένα δύναμη και προχωρήσαμε. Δηλαδή, το αφήσαμε πίσω μας και πήγαμε παρακάτω. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Όλα χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Δεν του βάζεις το λουρί, ανοίγεις την πόρτα και βγαίνεις έξω. Πρέπει πρώτα να το αδειάσεις την κίστη, για να μην έχεις κάποιο ατύχημα στη βόλτα. Μετά να του φορέσεις το αμαξίδιο και να βγεις έξω. Στην αρχή και για μένα ήταν όλα αυτά πρωτόγνωρα και δύσκολα, αλλά μετά μια χαρά γίνανε ρουτίνα. Γυρνώντας πίσω το χρόνο, τι θα ήθελες να συμβουλέψεις, είτε τον εαυτό σου, είτε κάποιον ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ή σκέψεις υιοθεσίας ενός ζώου που είτε έχει κακοποιηθεί είτε έχει τραυματιστεί? Είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό, θα σώσεις ένα πλάσμα που σίγουρα θα στο ανταποδώσει στο μέγιστο. Απλά θέλει σκέψη. Δεν είναι δηλαδή να πάρεις έτσι την απόφαση αψήφιστα. Πρέπει να το σκεφτείς καλά και να είσαι έτοιμος για αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς οι κακοποιήσεις είναι πάρα πολλές στη χώρα μας. Καθημερινά βλέπουμε περιστατικά. Ποιο είναι το μάθημα που έχεις πάρει εσύ από τη ζωή με τον Τζίμι? Νομίζω με τον Τζίμι ότι όταν βγαίνουμε βόλτα ή οπουδήποτε πάμε, δίνουμε τροφή για σκέψη. Βλέπουν, ας πούμε, ότι μπορεί να ζήσει το ζώο και έτσι. Τα ζώα έχουν τελείως διαφορετική φιλοσοφία από εμάς. Ό,τι κακό και να τους συμβεί, το ξεχνάνε και προχωράνε μπροστά. Δεν κάθονται να κλάψουν τη μοίρα τους. Σου λέει, έγινε, okay, δεν πειράζει, είμαι καλά. Βέβαια, αν έχουν φροντίδα και αγάπη, αυτό είναι το σημαντικότερο για αυτούς, οπότε προχωράνε.